Καλημέρα, καλημέρα. Λέμε πάντα στη ζωή όταν ξυπνάμε το πρωί. Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα από το νησί Τσάμου. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αντώνη Βυθούλκα, καλημέρα. Το διάβασα το μήνυμά σου χθες. 5 μήνες θες ακόμα, ε? 5 μηνάκια. Και θα πίνουμε ουζάκια πάνω στους παθαρέοι και θα λέμε ιστορίες, μη στεναχωριέσαι. Να σας ευχαριστήσω για τα, τι να πω, όχι δεκάδες, εκατοντάδες σχόλια που απαντάω πλέον λίγο καθυστερημένα, γιατί μας έχουν ανοίξει δουλίτσες, κάνω κάτι δουλίτσες που δεν λέω πλέον τι κάνω, γιατί πρώτα το κάνω και μετά θα σας το λέω. Για τους παλιότερους εδώ στο κανάλι, παλιά έλεγα θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί, θα κάνω αυτό κάθε μέρα. Οι παλιοί, κάθε μέρα θα κάνω ένα χωριό, έλεγα. Πάνε κάθε μέρα σε ένα χωριό Τσάμου και γύρνα. Φύγε σήμερα να πας στον πύργο και την άλλη μέρα, ας πούμε, πάνε Τσδρακέι και την άλλη μέρα πάνε Παγόνδα και την τέταρτη μέρα δεν αντέχεις. Τα μακρινά δρομολογία δύσκολα. Να απαντήσουμε και στο φίλο μας τον Μπύρο, Μπύρος. Ένας φίλος από Βόρεια Ελλάδα. Μου είχε πει πως τον Ελένη, αλλά μην... Φίλε μου, όταν έχεις κάποιοι χιλιάδες συνδρομητές και μιλάς σε 1200 βίντεο και απαντάς όλα τα σχόλια, κάπου το χάνεις κιόλας, μην νομίζεις. Μου γράφεις ένα βίντεο, μου λέει, φίλε, όταν ανεβάζεις ένα βίντεο τα βλέπεις αυτά που λες? Είναι δυνατόν να τα βλέπω ρε φίλε? Όταν έχεις γυρίσει ένα βίντεο μία ώρα και έχεις φύγει, ας πούμε, από το αεροδρόμιο να πας Καρλόβαση, απλά το ανεβάζεις στο YouTube. Αν ήθελες μία ώρα να κάτσεις να το δεις, είναι χαμένος χρόνος. Αυτό τώρα το βίντεο το γυρνάω με το κινητό. Μόλις το κλείσω, μόλις θα πάμε στο Στέλιο του Γιαννάκη και πάρουμε το καφεδάκι μας και πούμε και καμιά δυο παπαριές που λέμε πρωινές, θα το κλείσω το βίντεο και θα το ανεβάσω. Θα κάτσω να το δω. Νομίζω ότι σου απάντησα και σου είπα βλέπω μόνο κάποια που τα γυρνάω με καλή κάμερα, πιο πολύ γιατί έχει κάτι κουνημένα πλάνα να κόψω, όχι τίποτα άλλο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, να σας πω σήμερα ότι εντάξει, μας τα χαλάει λίγο ο καιρός από ό,τι βλέπω, αλλά αν όλα πάνε καλά έχω ένα μακρινό σήμερα. Αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, δεν βρέξει. Αν βρέξει, δεν υπάρχει νόημα να πάμε. Μέχρι τότε όμως να πάμε στο φίλο μας εδώ το Στέλιο, να πάρουμε το καφεδάκι, να πούμε καμιά κβέντα. Έχω σημειώσει κάτι χαιρετίσματα. Έχω σημειώσει φίλοι μου χαιρετίσματα για να πω στο σημερινό βίντεο που θα γυρίσω. Αυτό δεν είναι κάτι κακό. Το έχω κάνει. Και ένα παρκάρουμε έχουμε εδώ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς παίρνουμε καφέ και φεύγουμε, δεν καθόμαστε τα χρόνια εδώ. Καλημέρα Στέλιο. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά. Τι έχουμε σήμερα? Σημέρωσε η μέρα του μεγάλου ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να, είχα μια στεναχώρια, δεν θα φάω σήμερα. Πώς, αφού τα παρακολουθείς αυτά? Όποτε έδω στο μαγαζί τα είσαι κρυφά και τα ακούς. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης, να δούμε τι θα μας πει. Τι κάνει ο Γρηγόρης? Καλά είμαι. Θα τον πάρω κάτι τηλέφωνο γιατί τον έχω κάνει. Χαιρετισμούς μας. Χαιρετισμούς και στο φίλο μας τον Νικολάκη, το Παναγιωτακόπουλο στο Βαθύ, στο φαρμακείο. Και στο Ζαχαρία και τον Γιώργο από τους Μυτιλινιούς. Ζαχαρία, καλημέρα Γιωργάκη, να είστε καλά. Σήμερα θα είναι η μέρα χαιρετισμών. Καλή Σαρακοστή στον Κώστα τον Καλούδη, στον Χρήστο τον Πανοσόπουλο, στην Λίνα Ανδριώτη, στον Κώστα τον Λιγκουτσίκο, στον φίλο μου τον Λουκόπουλο, στην Ελένη τη Σταυρίδου. Ποιο άλλο να θυμηθώ, γιατί είναι και πάρα πολύ. Βέβαια, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, τα έχω σημειωμένα να πιάσω να τα διαβάσω και να τα πω σε ένα επόμενο βίντεο, όπως είναι η Άννα Ιφιωτάκη, η Μαριάνθη Καραγκούνη, ο φίλος μου ο Τάκης που έχει το κανάλι Τάκης Travels, ο φίλος μου ο Σπύρος Γκέρκερα που έχει το κανάλι Μικρές Διαδρομές Κέρκερας, το ξέρεις? Μπράβο, καλημέρα Σπύρο. Βλέπουμε και την Κέρκερα τώρα. Καλή επιτυχία να έχεις.
Πάντως καταλαβαίνουμε, Παναγιώτη, ότι... Ας κάνει και μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Γιατί όχι. Όπως κάνανε και σε εμάς. Για σχόλια δεν βλέπω. Σχόλια, κάνει σχόλια. Πού? Τα βράδια όπως έκανες. Εγώ. Τι να κάτσω να κάνω σχόλια. Αυτό λέω, όπως έκανες. Θα κάτσω, θα κάνω. Να, θα το πω ότι... Θέλανε μηνύματα, το πέριστανε στα χαιρετίσματά σου, φτάνει καλά. Όχι, ξέρεις τι θα κάνω, μετά τσάρακος, τη στέλνω. Μια φορά κάθε 15 θα κάνω ένα live. Αλλά θα τα ανακοινώσω πότε θα είναι. Έλα εδώ ρε, πού πας. Χάσαμε τον καφετζέ. Ακούς, θα κάνω μια φορά κάθε... Θες να... Θες μια φορά το μήνα να κάνουμε ένα live. Ε, θα δούμε. Και να σχολιάζουμε κάποια σχόλια. Αυτά είναι πρώτα, βγαίνουνε μόνα. Όχι ρε, να άρχισε κάτω στο σπίτι μου και να καθόμαστε μπροστά στο κομπιούτερ και να κάνουμε ένα live. Θα πούμε για την καλημέρα μας στην κυρία Αλίνα και στον κύριο Λευτέρη από Αθήνα. Να είστε καλά, μας παρακολουθούν συνέχεια. Δεν σας ξεχνάμε. Κανέναν δεν ξεχνάμε. Θες να κάνουμε ρε ένα live. Να άρχισε κάτω στο κτήμα μια φορά το μήνα. Μια ωρίτσα. Θα τα κανονίσουμε μόνο. Δεν κάνουμε τώρα αυτά στον αέρα. Όχι, δεν είναι κακό, γιατί κάνουμε ένα live και να βγαίνουμε ο Μπακάλης και ο Καφετζής στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Ο Μπακάλης... δύο φίλοι μου μας θα πούμε εδώ την καλημέρα, τον Πρόδρομο και τον Βασίλη. Είναι έτοιμοι για τη δουλειά τους. Ξυπνάνε από το πρωί τα παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, δεν το κλείνω εδώ, θα το κλείσω στο μαγαζί μου το βίντεο. Παίζω μια καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα, να είστε καλά και καλή Σαρακοστή να έχω. Να είσαι ευγενικός με το κοινό, να είσαι ευγενικός. Θα βρέξει, τι θα κάνει άραγες. Λοιπόν, φτάσαμε και στο μαγαζί μου. Αυτό είναι το μαγαζί μου. Λοιπόν, φίλοι μου, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να έχετε καλό τριήμερο. Μακάρι να μας κάνει και χάρο καιρός. Να έχουμε καλό καιρό. Πολλά βιντεάκια έκπληξη αύριο. Σας έχω παγωτό. Αύριο λοιπόν βιντεάκι παγωτό, φίλοι μου, έχει παγωτό, το έχω φτιάξει, το έχω προγραμματισμένο από το Καρλόβαση, θα δείτε ένα γλυκό βίντεο, έτσι να πάει καλά το τριήμερο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να αγάπη μου σε όλους εσάς που με στηρίζετε και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.